Θα έχουμε σε δευτερόλεπτα στον αέρα έναν άνθρωπο όπου αγαπάμε πολύ να επικαλούμαστε σε κάποιες στιγμές και αγαπάμε επίσης σε κάποιες άλλες, ό,τι να είναι λέω, έχω μπερδευτεί τέλος πάντων, είναι Δευτέρα σήμερα γι' αυτό να με δικαιολογήσετε, σε κάποιες άλλες να τον ξεφωνίζουμε, να λέμε όποτε μας συμφέρει να λέμε το είπε ο Τάδε και όποτε δεν μας συμφέρει αυτό που είπε να λέμε έλα μωρέ εντάξει τώρα το είπε ο Τάδε. Τι γίνεται κύριε Βαρούχα, καλησπέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που λέτε. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια. Γιατί ακριβόμαστε. Αλλά να πω κάτι τώρα. Ναι. Ο καθέ οπαδός θέλει να ακούει αυτά που θέλει. Ναι. Αλλά άμα το δει ψύχρεμα μετά μπορεί να πει κιόλα έχει μια διπλοφωνία. Διπλοφωνία, τι εννοείται. Ναι. Εντάξει, τώρα φτιάχτηκε τώρα, Τέλεια. Λοιπόν, και μετά όταν το δει ψύχρεμα, ναι. Μπορεί να πει κιόλας ότι είναι πράγματι έτσι είναι. Από μέσα του. Είναι η πραγματικότητα, είναι η πραγματικότητα αυτή. Έτσι, έτσι το. Φυσικά... Μα σας περιέγραψα ακριβώς όπως είναι η φωνή. Όχι, ωραία, ωραία, το είπατε πολύ ωραία. Το είπατε πολύ ωραία. Και εμένα ξέρεις, αυτά μου αρέσουν, ας πούμε. Για ποιο λόγο. Γιατί εγώ από κανονισμούς, θα σου πω, όταν ήμουν διαιτητής, δεν διαβάζω τόσο πολύ όσο διαβάζω τώρα. Γιατί. Πρέπει να είσαι στην πραγματικότητα κοντά. Αλλά όταν ήσασταν διαιτητής εσείς το 2000. Θα σου πω κάτι μεταξύ μας. Ναι, ναι. Όταν έπαιζα μπάλα ναι. και έγινα διαιτητής, ναι. ήξερα αυτά που ήξερα όταν έπαιζα ποδόσφαιρο. Μετά τα πράγματα αλλάξανε. Καταλαβές. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να λέμε, ψέματα τώρα. Όταν παίζατε εσείς διαιτητής το 1821 περίπου. Λοιπόν, ούτε βάρη είχε, ούτε replay είχε, τίποτα δεν είχε. Η μπάλα είχε άχυρο. Είναι μεγάλη βοήθεια ναι. η χρησιμοποίηση του VAR. Ναι. Αλλά όμως δείχνει και αδυναμίες διαιτητών ναι. που τα περιμένουν όλα από το VAR. Βέβαια. Έρχεσαι καμιά φορά και λες, ρε παιδί μου, αυτή τη φάση, αν δεν υπήρχε το VAR, δηλαδή δεν θα το έδινε. Κατάλαβες. Δηλαδή όλοι περιμένουν να δώσει τη λύση στο VAR. Δεν έτσι όμως. Εκτίθεσαι όταν περιμένεις τόσο πολύ και φεύγει μπάλα και πάει παρακάτω και σε γυρνάει πίσω και σου λέει εδώ γιατί δεν το έδωσες, ξέρω εγώ. Μισάβα, αυτό, εσείς λέτε για το offside τώρα έτσι και που περιμένει ο βοηθός. Για οτιδήποτε, όχι μόνο το offside, αλλά... κάποιο πέναλτι. Και κάποιο πέναλτι. Το οποίο δεν το δίνει, φεύγει μπάλα, πάει στην άλλη περιοχή και σε γυρνάει το VAR πίσω και σου λέει εδώ ήταν παράβαση, γιατί δεν το δίνει. Δεν το δίνει δεν γιατί είναι... δεν το βλέπει. Όταν το δίνει και μετά περιμένουμε και, εκείνο, και εκεί το ίδιο είναι. Μήπως καταρχάς και θα ξαναπούμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Πρέπει, φώναζα πάρα πολλά χρόνια για τη διπλή ποινή στο πέναλτι ότι δεν μπορεί να δίνεις πέναλτι και να αποβάλεις και τον παίκτη. Γιατί ο αμυντικός ναι. πράγματι πρέπει να πάει να μαρκάρει για να με φάει η ομάδα του γκολ. Και μπράβο το διόρθωσαν και έχει μείνει μόνο η διπλή ποινή όταν τραβήξεις φανέλα, όταν σπρώξεις τέτοια. Ναι. Όταν πας για την μπάλα τώρα δεν πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός σχετικά με το πέναλτι για το πλεονέκτημα. Λέει το πέναλτι δεν έχει πλεονέκτημα μόνο στην αμεσότητα επίτευξης θέρματος. Ναι. Μα συγγνώμη, την αφήνει στη φάση για να δεις το πλεονέκτημα και αν έχει κατάληξη καλή ή καλός. Αν όχι να γυρίσεις πίσω. Μετά πάλι ήταν πάρα πολύ καλό αυτό ότι δεν μπορεί να επειδή έγινε μια επαφή στη σέντρα και έφυγε η μπάλα και πήγε στην άλλη περιοχή και μπήκε η γκολ και να γυρνάς πίσω και να λες όχι εδώ η μπάλα υπάρχει παράβαση φάουλ και να το ακυρώσουμε τον γκολ. Ή πάλι αφού τα φτιάχνουν όλα και πάνε στο αυτό δεν έχουμε την τεχνολογία της γραμμής. Γιατί να μην έχεις τεχνολογία της γραμμής. Είναι ακριβό λέει. Μα πώς θα γίνει το μισό ποδόσφαιρο. Ξέρω, ή ξέρω εγώ δεν έχει VAR στο κύπελο κυπελούχων. Στο αυτό που λένε τώρα το αυτό. Γιατί να μην έχει VAR. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάποια παιχνίδια έχουν, κάποια άλλα δεν έχουν. Μα γι' αυτό δεν πρέπει να έχουν όλα. Ναι, πρέπει έτσι, να έχουν όλα. Ή πάλι να σου πω κάτι. Δεν πρέπει, αφού όλα τα γήπεδα, τα γήπεδα έχουν μάτριξ. Δεν πρέπει ο κόσμος που είναι στο γήπεδο να βλέπει τι βλέπει ο διαιτητής στο VAR για να έχει αυτό στην άποψή του. Βεβαίως πρέπει είναι να πάρα πολλά πράγματα τα οποία νομίζω είναι εύκολα να λυθούν αυτά.
για να υπάρχει αντικειμενικότητα, να μην υπάρχει γκρίνια, να μην παίρνει ο άλλος τηλέφωνο από το σπίτι και του λέει ήταν πέναλτι, δεν το έδωσε και ξέρω εγώ, και υπάρχει μια αναστάτωση στη διεξαγωγή του αγώνα. Ή ένα απλό πράγμα, πάει ο διαιτητής να δει στο ΒΑΡ και μαζεύω 400. Φωνάζω ένας, πέναλτι. Όχι, δεν είναι ο άλλος, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα και τα λέω τώρα, τα λέω πολύ καιρό, ότι πρέπει να διορθωθούν. Εντάξει, πρέπει να γίνει μια άμεση. Πρέπει να καταργηθεί το offside, κύριε Βαρούχα. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να υπάρχει το offside. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω έτσι. Γιατί να σου πω, γιατί υπάρχει το offside, κύριε Βαρούχα. Θα κατασκηνώνεις εσύ, θα παίρνεις μια ομπρέλα και θα κατασκηνώνεις και θα περιμένεις. Θα έχω και ένα αμυντικό. Θα λιωθεί όλοι. Κοίταξε, δεν μπορεί να το ποδόσφαιρο. Μπορεί να αλλάξουμε τόσο πολύ ριζικά. Γιατί? Το αλλάξαμε με το ΒΑΡ. Έχει προσθέσει το ΒΑΡ πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Ναι. Έτσι. Δεν έχουμε αλλοιώσει αποτελεσμάτων. Αλλά εδώ που τα λέμε, εδώ υπάρχει ΒΑΡ και γίνονται λάθη. Δηλαδή, έβλεπα ένα αγώνα της Arsenal χτες το μεσημέρι. Ναι. Έγινε ένα πέναλτι. Τέτοιο πέναλτι δεν μπορείς να μην το δώσεις. Ένα χέρι, ξέρω εγώ. Πήγε να το δει. Όμως, όχι, δεν κοιτάξτε, κύριε Βαρούχα, επίσης πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Υπάρχει ΒΑΡ, υπάρχει γραμμή, υπάρχουν 500 κάμερες, υπάρχει το ΒΑΝ το εξωγήινο. Στο τέλος της βραδιάς όμως, αυτός που αποφασίζει αν γουστάρει, έτσι να το πω απλά και λαϊκά, είναι ο διαιτητής. Άμα θέλει πάει, άμα θέλει δεν πάει. Ναι, λέει, αλλά πρέπει να του πει, άκου να δεις, σε κέρυες αποφάσεις, το ΒΑΡ του λέει υπάρχει αυτή η παράβαση. Ναι. Να πάει λοιπόν να τη δει και ο διαιτητής να παίρνει την τελική απόφαση. Μισό λεπτό. Αν θέλει πηγαίνει, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι υποχρεωμένος. Όχι, όχι, άμα του πει ο βαρίστας ότι συμφωνώ μαζί σου, δεν θα πάει. Ναι. Αλλά όμως ο βαρίστας είναι υποχρεωμένος να του πει, ξέρεις κάτι. Εκείνος είναι. Αυτό και αυτό και αυτό. Ο βαρίστας είναι. Ο διαιτητής δεν είναι όμως υποχρεωμένος να πάει, είναι σίγουρος για αυτό που έχει δώσει. Αυτό σου λέω, ότι θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Ο διαιτητής αυτές τις φάσεις οι οποίες είναι δεν είναι, θα πρέπει να πηγαίνει και να βλέπει να παίρνει τελική απόφαση αυτός. Και επίσης είναι και κάποιοι που λειτουργούν εγωιστικά. Όταν σε μια φάση, ας πούμε, είναι 50-50, είναι στη γραμμή, δεν είναι, είναι πέναλτι, δεν είναι. Θα πάει στο ΒΑΡ, αλλά θα αποφασίσει αυτό. Άκου, εγωισμός δεν υπάρχει στις αποφάσεις. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι επειδή είσαι διαιτητής ήδη στο ΒΑΡ δεν πρέπει να είσαι εγωιστής. Δεν τρέχει, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Γιατί εδώ που τα λέμε, μια απόφαση του κάθε διαιτητή διαμορφώνει αποτελέσματα τα οποία έχουν και οικονομικά και όχι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα εγωισμού στην προκειμένη περίπτωση. Χρόνια τώρα. Ο διαιτητής, όπως παραδείγματος χάρη τώρα, χτες ο Γερμανός, έτσι. Εκεί θα πήγαινα τώρα, Καλός. Ναι, πάρα πολύ καλός. Ναι. Αλλά υπάρχει και το εξής να ξέρουμε. Τι? Ότι όταν έρχονται οι ξένοι, οι παίκτες οι δικοί μας κάθονται Σούζα. Να μην πω κότες λιράτες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, αυτός φυσικά με την παρουσία του, έδωσε το... ανταποκρίθηκαν οι παίκτες ότι δεν χωράει καμιά συζήτηση, καμιά αμφισβήτηση. Έτσι. Όμως, γιατί κράτησε 2 λεπτά καθυστέρηση? Έλατε. Συγγνώμη, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Για ποιο λόγο κράτησε 2 λεπτά καθυστέρηση? Και μετά από το μοναδικό λάθος που έκανε, μπροστά στα μάτια του ένα corner υπέρ του ΠΑΟΚ το έδωσε out, έτσι. Ναι. Εντάξει, να πεις μια αυλεψία της στιγμής και τον... Αλλά η καθυστέρηση είναι σοβαρό πράγμα. Ένα πλάγιο ανάποδο και ένα φάλμα από τον έως εκεί στον άκρο που τον πήρε. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι για συζήτηση, δεν το λέμε. Όχι. Το θέμα όμως της καθυστέρησης είναι σοβαρό, έτσι δεν είναι? Εκεί δεν τι είναι, χαλασμένο ρολόι είναι εκεί, τι είναι, συνεννόηση? Ακριβώς. Έδειξε 2 λεπτά καθυστέρηση. Γιατί 2 λεπτά? Εκεί όμως αλλαγές... είναι ο διαιτητής, το λέει στον τέταρτο και ο τέταρτος δεν πρέπει να του πει ότι κοίταξε φίλε, τι 2 λεπτά, εδώ όχι, είχαμε... Όχι. Δεν είναι έτσι.
Ότι πει ο διαιτητής τελειώνει. Κατάλαβε. Όχι, δεν πρέπει να του πει ο τέταρτος στην επικοινωνία ότι είναι λίγα. Ότι είσαι σε άλλο μάτσο εκείνη την ώρα. Ο τέταρτος δεν έχει καμία δουλειά σε αυτό το θέμα. Ό,τι πει ο διαιτητής είναι τελεσίδικη απόφαση. Αλλά λέω. Όχι να τον βοηθήσει, ένας... λέω, για να καταλάβει το λάθος. Εντάξει, άλλο τι λένε μεταξύ τους. Άλλο τι λένε μεταξύ τους. Αλλά να σου πω, Γερμανός ο διαιτητής, Γερμανοί βοηθοί, Γερμανός ο βαρίστας, αντίο. Φέξε μου και γλίστε, θα που λένε. Κατάλαβες. Εσείς. Έτσι, θα λέμε αλήθειες. Και δεν μου λέτε, γιατί οι παίχτες άραγε ή όπως λένε στις ταινίες, άραγε. Είναι κότες λιράτες με τους ξένους όπως είπατε. Γιατί και με τους Έλληνες είναι μέσα στη μαγιά. Οι Έλληνες διαιτητές έχουν δώσει δικαιώματα, ναι, έτσι, ναι. Και υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα λέμε ψέματα, θα λέμε πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, οι Έλληνες διαιτητές πράγματι έχουν δώσει δικαιώματα και αμφισβητούνται, αλλά και οι παράγοντες και... ξέρω εγώ, έχουν ξεφύγει λίγο στο θέμα της διαμαρτυρίας. Ο Γκλάντεμπεργκ, όλοι θέλουν να τον δουν, από κοντά να μιλήσουν μαζί του, όλοι τον μαλώνουν κάθε εβδομάδα. Και τι έγινε, αυτός κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, το πρόβλημα είναι άλλο, παιδιά. Ακούτε κάτι. Το βασικότερο από όλα είναι το εξής. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν διαιτητές. Δεν θα υπάρχουν. Το λέω επίσημα, γιατί? Δεν θα υπάρχουν, όχι. Γιατί ακούτε, οι διαιτητές δεν είναι μόνο για τη Σούπερ Λίγκα. Έτσι, θα φέρνει διαιτητές από το εξωτερικό και θα παίζουν. Ναι. Λοιπόν, εμείς στην Αθήνα κάναμε κάθε χρόνο σχολή, ναι, και κάναμε δύο σχολές το χρόνο, 100 και 100 άτομα, και τώρα κάνουμε με τώρα? 20. Αυτό θα ρωτούσα. Το καλοκαίρι σταμάτησαν 35 διαιτητές. Λοιπόν, μετά από λίγο καιρό η Θεσσαλονίκη έκανε τα παράπονά της, η Αθήνα κάνει τα παράπονά της. Σκεφτείτε τι γίνεται σε ενώσεις όπως είναι της Ευρυτανίας, ναι, της Ακίνθου, της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου. Δεν θα υπάρχουν διαιτητές. Εσείς μιλάτε και τώρα μετά... μόνο για Αθήνα. Μόνο για Αθήνα μιλήσατε. Εγώ μιλάω και για τα άλλα. Όχι, το 100, το 100 που έγινε 20. Ναι, για την Αθήνα, ακριβώς. Για την Αθήνα. Λοιπόν, η Αθήνα κάνει 5.000 παιχνίδια το χρόνο. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν διαιτητές, γιατί έχει δυσκολέψει το έργο. Μα κοίταξε να δεις κάτι, μόλις πάει 35 χρονών πρώτα απ' όλα, του λέει δεν μπορείς να ανέβεις, πήγαινε παρά, δεν μπορείς να ανέβεις. Ο άλλος θέλει να ανέβει, δηλαδή όταν βγάζει τα τεστ και είναι 35 χρονών είναι μεγάλος, ρωτάω. Όχι βέβαια. Λοιπόν, όταν βγάζει τα τεστ, τύπο εγώ βλέπω στην Αγγλία, ναι, που παίζει 55 χρονών, ναι, ναι, παίζει αυτά, κάτι χοντρούλιδες, κάτι κάτι. Ναι, μα αυτοί, αυτούς αγαπήσαμε. Όταν εγώ σε θέλω και μου βγάζεις τα τεστ, γιατί να μην παίζεις. Δηλαδή 35 χρονών τι είναι. Εδώ η σύνταξη πήγε στα 67. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Ναι. Άλλο η σύνταξη, άλλο ο διαιτητής. Αλλά ένας διαιτητής, ο οποίος τρέχει και ο οποίος είναι καλός, τι πάει να πει 35 χρονών πήγαινε σπίτι σου. Γιατί να έρθει να γίνει διαιτητής αυτός. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των διαιτητών, ναι, είναι στα σώματα ασφαλείας, ναι, γιατί έρχονται τα παιδιά για να τσοντάρουν το μισθό τους, έτσι. Α, ωραίο. Λοιπόν, και οι πιο πολλοί είναι αυτοί οι διαιτητές. Επιτρέπεται αυτό, είναι. Διπλοθεσίτης. Δεν είναι διπλοθεσίτης, λοιπόν, δεν είναι, όχι. Τι είναι. Εντάξει, τώρα ένα χαρτσελίκι το βγάζουν. Ποιο χαρτσελίκι, μια μισή ώρα, 1500 ευρώ. Άλλο τη Σούπερ Λίγκα, άλλο τη Σούπερ Λίγκα. Μην τα συγχαίρω αυτά. Μισό λεπτό, γιατί η Σούπερ Λίγκα τι είναι, δεν είναι διπλοθεσίτης. Σούπερ Λίγκα είναι τριπλοθεσίτης, όχι διπλοθεσίτης. Και πώς επιτρέπεται αυτό. Εσύ, αφού υπάρχει νόμος, κατάλαβες. Και άλλα προνόμια δηλαδή για τους διαιτητές. Βέβαια, εντάξει. Και εγώ δεν ξέρω κανένα επάγγελμα που να δουλεύει ο άλλος 2 ώρες και να παίρνει 2.000 ευρώ. Δεν ξέρω καν το επάγγελμα. Δεν είναι και φόλο, δεν κάνεις ένα γραφείο τώρα και παίρνεις τηλέφωνο τον Βαρούχα και μιλάς. Μα δεν λέει για μένα. Λέω για τον άλλο που παιδεύει 10 ώρες στον ήλιο. Λέω παραδείγματος χάρη. Λέω καλά κάνατε. Καλά, αφού δεν είμαστε μεταξύ μας τώρα. Και μόνο άλλο. Τον άλλο διαιτητής δεν έχει μόνο που το βλέπεις. Τι δύσκολο κάνει δηλαδή. Κάθε μέρα προπόνηση. Ναι, φυσιοθεραπευτές σαν την τσέπη του, γυμναστές σαν την τσέπη του, φεύγει από το σπίτι του και γκρινιάζει η γυναίκα πόσα του, παίρνει, όλα αυτά. Κύριε Βαρούχα, πόσα όχι, παίρνει... Συμφωνώ. Όχι, δεν το ξέρω ακριβώς, γι' αυτό το ρωτάω για να γίνω σοφότερος. Ναι. Πόσα παίρνει ο Έλληνας διαιτητής που σφυρίζει Super League το ένα παιχνίδι, Παναθηναϊκός Ατρόμητος, πόσο θα πάρει? Θα πάρει 1.800 ευρώ. 1.800 καθαρά. Θα πληρώσει, όχι. Τι? Εφορίες,
θα πληρώσει την Ένωση, θα πληρώσει στο Σύνταγμα. Πόσα δίνει στην Ένωση? Δεν τα ξέρω, θέλω να μάθω. Αν γίνεται, δεν γίνεται. Τώρα μην κάνουμε εφοριακό. Καθηγητής είστε, κύριε Βαρούχα. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε κουβέντα τώρα για αυτά τα πράγματα. Όχι, μα δεν, τα ξέρω, μα δεν το ξέρω. Γιατί να έρθει ένα μικρό παιδί να με ρωτήσει, είσαι να μου πει, κύριε Ζαγόρα, σας ακούω, είστε δημοσιογράφος, μπορείτε να μου πείτε πόσα παίρνει ζητήσει. Να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα τα οικονομικά μην πάμε, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω κουβέντα τέτοια. Μα είναι για τα νόμιμα θα πούμε, όχι για τα. Άστο να πούμε τίποτα άλλο τώρα και τα οικονομικά θα κάνει διαφορετικά. Όχι, τίμα, αν έχουμε κανένα ταλέντο, θα έλεγα τώρα. Γενικά, θα την κάνουμε συμπεθερέ τη συζήτηση τότε. Ναι, να το φέρει, να τον κάνουμε εκεί στη Θεσσαλονίκη, να τον πάσει εκεί που θα βγει. Σχολή. Δηλαδή, κάποιο για να γίνει διαιτητή, τι πρέπει να. Δύο μήνες θα παρακολουθήσει μαθήματα κάθε μέρα. Ναι. Δάλαβες, και θα μάθει. Και μετά θα μπει σιγά σιγά στο γήπεδο. Ναι. Και άμα τον βρει κανεί, θα σηκωθεί να φύγει. Σ' άρεσε αυτό, έτσι. Δύο τίτλους έχω να διαλέξω ανάμεσα σε δύο τίτλους που δώσετε. Κύριε Βαρούχα, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ωραία, απολαυστικός, όπως πάντα. Να σε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.